και από μένα. Συγγνώμη αν έχω λίγο τρακ, δεν το συνηθίζω, δεν είμαι επαγγελματίας. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πέρα από τον αθλητισμό που κάνουμε αυτό, το να πηγαίνουμε σε. Που μας καλούν να μιλήσουμε και να γνωρίσουν οι άνθρωποι πέρα από την. Γενικά τον αθλητισμό των Ολυμπιακών, ότι υπάρχουν και άλλες αξίες, άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται πέρα από την αναπηρία και άλλα πράγματα. Εγώ ασχολούμαι τα τα 12 τελευταία χρόνια με την χιονοδρομία. Το 2007 κατάφερα να ισορροπήσω. Ήταν την αρχή, όπως είπατε, να γεννηθούμε ένα πόδι με ένα άρθρο και με μια πολύ σοβαρή κυφοσχολίωση στη σπονδυλική μου στήλη. Η δικιά μου αναπηρία δεν υπάρχει σε. Ίσως είμαι μοναδική γυναίκα στον κόσμο για άτομα αναπηρία που κάνω τόσο extreme άθλημα και τη υπαρξία επίση. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να σου πει όχι, μην το κάνεις ή μην συμμετέχεις και αυτό είναι η ουσία, ας πούμε. Το 2007 κατάφερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια σκληρή και επίμονη προπόνηση να σταθώ στο ένα πόδι, κάνω σκι, μονοσκι, καταβάσεις. Με το ένα πόδι έχω αυτά τα δύο μπατό που βλέπετε ειδικά για να μπορέσω να κρατάω κάποια ισορροπία, να στρίβω και να μειώνω λίγο την ταχύτητα, ας το πούμε. Αγωνίζομαι στο γυρατείο σλάλο. Οι χειμερινοί παραολυμπιακοί έχουν 5 αθλήματα από τα 25, οπότε καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Δεν μπορούν όλα τα αθλήματα να προσαρμοστούν στα άτομα αναπηρία. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει να τα αναφέρω. Είναι το χόκκι η επιπάγου με έλκυθρο. Είναι η μερική τύφλωση, η ολική τύφλωση, η οποία είναι τυφλή σκιέρ, οι οποίοι συνοδεύονται από έναν συνοδό μπροστά, μιλάνε με την επικοινωνία και προηγείται ο συνοδός και πίσω ο τυφλός ο σκιέρ. Αυτό είναι τα πιο συλλογιστικά που έχω δει, πέρα από τη δικιά μου αναπηρία και το άθλημα. Είναι το κέρι και το σκι αντοχής. Αγωνίζομαι στις καταβάσεις. Με τον ειδικό αθλητισμό ασχολούμαι γύρω στα 25 χρόνια περίπου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο αθλητισμός είναι για τα άτομα με αναπηρία η προέκταση, δηλαδή της ζωής μας. Νομίζω ότι επιμηκύνει τη ζωή μας, την κάνει πιο ενδιαφέρον και γενικά μας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Πάντα το κίνητρο δεν είναι το μετάλλιο. Είναι όλη αυτή η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Συναγωνιζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο καλύτεροι και από τους αθλητές χωρίς αναπηρία. Δηλαδή τα ρεκόρ και οι χρόνοι είναι απίστευτοι. Δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ επίπονες και σκληρές. Έτσι δεν έχεις αναπηρία, δηλαδή δεν μας πάει πίσω, ας πούμε, θα πούμε, από μια αναπηρία ή πονάω ή δεν πονάω. Στον αθλητισμό όλα συνηθίζονται, ξεπερνιούνται, είναι τόσο μεγάλο το κίνητρο, τόσο μεγάλη η εφορία που νιώθεις, που δεν μπορείς να σταματήσεις. Και όπως είπα πάλι, δεν είναι πάντα το μετάλλιο, ούτε η θέση. Δηλαδή, το να φτάσει ένας αθλητής από μια χώρα να συναγωνίζεται τόσους μεγάλους αθλητές, είναι, νομίζω, το καλύτερο μετάλλιο. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για την ιστορία έκανα προσπάθεια και με την υπασία, όντως έχω την τύχη να είμαι η πρώτη γυναίκα που έκανα υπηκή δεξιοτεχνία, αλλά δεν τα κατάφερα για κάποιους λόγους να φτάσω σε μια παρολυμπιάδα, αλλά το εκπροσωπή πείσμωσα. Πείσμωσα μέχρι που το 2007-2008 κατάλαβα ότι ήθελα να πάω σε μια παρολυμπιάδα.
Με βοήθησε πάρα πολύ η Πανελληνιακή Επιτροπή. Προετοιμαστήκαμε πολύ σκληρά τα 2-3 χρόνια. Μάλιστα, 1,5 μήνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες έσπασα το χέρι μου. Ευτυχώς δεν έσπασα το πόδι μου, γιατί δεν θα μπορούσα να συμμετάσχω. Δεν είπα τίποτα. Συνέχισα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήταν όνειρο ζωής. Έπρεπε να φτάσω και να τερματίσω και πώς έγινε. Μετά από 34 χρόνια της διοργάνωσης των χειμερινών Πανελληνιακών Αγώνων, έχω την ευτυχία να είμαι η πρώτη γυναίκα που τερματίζει, η Ελληνίδα αθλήτρια. Και είμαι πολύ, πώς να το πούμε, χαρούμενη, δεν ξέρω, πολύ ικανοποιημένη. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε, για τις προπονήσεις, για την αναπηρία, για τα πάντα, Καλησπέρα καταρχάς. Εσείς μπορεί να είστε χαρούμενοι, εμείς είμαστε πραγματικά περήφανοι. Εγώ είμαι Κουτσουραδής, στον εργαζόμενο με το μέρος της ψυχοθεραπείας του Βιλιατσινή. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Αν η ψυχοθεραπεία σε αυτό το ταξίδι το αθλητικό που έχετε σας βοήθησε να πάτε ένα βήμα μπροστά, πρώτον. Και δεύτερον, τι είδος ψυχοθεραπεία γίνονται σε τέτοια αθλήματα τα οποία πρέπει να προσαρμόσεις και τον αθλητισμό και μια ειδική περίπτωση. Καλή ερώτηση. Συνήθως στις Ολυμπιάδες και στις αποστολές πάντα υποχρεωτικά πρέπει, επιβάλλεται να είναι και φυσιοθεραπευτής. Εμείς δυστυχώς σε όλες τις αποστολές που πήγαμε είχαμε ένα γιατρό, δεν είχαμε φυσιοθεραπευτή, γιατί το άθλημα είναι πολύ επίπονο και θα έπρεπε οπωσδήποτε ένας φυσιοθεραπευτής για την αποθεραπεία μας. Συνήθως αυτό που μπορείς να εφαρμόσεις λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το μασάζ, κάποια τέτοια κινησιολογία. Δεν έχει κάτι το ειδικό, δεν κάνεις κάτι το ειδικό επειδή στο άτομο έχει κάποια αναπηρία. Ούτε πάνω να πει ότι όλη του ζωή είναι μέσα σε νοσοκομεία. Καταλαβαίνεις όσα σκερά αθλήματα είναι από μόνο του. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, αυτό είναι το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.